Είμαστε με την Πελαγία Μάλαμα, πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου. Διατηρήτρα ενία για δεύτερη φορά, καθώς πρόσφατα έγιναν εκλογές στο σύλλογό σας. Πώς είναι για μια γυναίκα να είναι πρόεδρος σε ένα σύλλογο που θα έλεγα διακρίνεται κυρίως για το ανδρικό στοιχείο? Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Το σωματείο μας είναι η γυναικεία υπόθεση. Η πρώτη πρόεδρος μας ήταν η γυναίκα, η Ελένη Κοτσάλου. Πολλές γυναίκες στην αρχή. Και σε όλο το νησί, που όλες μαζί με τα άτομα και το πλωμάκι από διάφορες περιοχές, όπως και Αγιάσο, όλοι αυτοί μαζί δημιουργήσαν το σωματείο μας. Λοιπόν, όπως τελικά είναι η γυναικεία υπόθεση στο σωματείο μας, άρχεται που το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άντρες. Εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τον εθελοντισμό? Τρεις φωτιές σε διαφορετικές περιόδους της ζωής μου, το οποίο και ειδικά εκεί που μένω στην Αγία Μαρίνα, που υπάρχουν τα πεύκα, υπάρχει η Αμαλή. Και όταν λοιπόν φύγαν τα παιδιά μου, είχα την Ελένη τον Κοτσάλη, η οποία μου έλεγε πάντα γίνε θελόντρια. Και κάποια στιγμή, όταν φύγαν τα παιδιά μου, δημιουργήθηκε ανάγκη ότι θέλω να ασχοληθώ με το αντικείμενο πιο πολύ για να μάθω για μένα, για πρόληψη και να γνωρίζω λόγω της θέσης που έμενα. Και το ένα έφερε το άλλο. Ο Πανίγιος Εγκλέρος, ο οποίος είμαστε και οικογενικοί φίλοι, υπεύθυνος κλιμακίου Μυτιλίνης, ο οποίος εκείνος μου τράβηγε όλα τα χρόνια για να συσχοληθώ, εκπαιδεύτηκα, πιστοποιήθηκα, είμαι θελόντρια πυροσβέστης του πυροστικού σώματος και στην πορεία προέκυψε να γίνω, να μπω στο Δελτασίμα που είναι το 2014 μέχρι και τώρα, εκτελώ αυτή τη στιγμή δεύτερη θητεία ως πρόεδρος. Ποια είναι τα άτομα που σύμφωνα με τις τελευταίες εκλογές θα συστήσουν το ΔΣ? Αυτή τη στιγμή το ΔΣ είναι ως εξής. Εγώ είμαι πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος είναι ο Μαμάκος ο Γιώργος, που είναι το πλωμάρι. Από τα πολύ παλιά μέλη του σωματείου μας, ο οποίος ήταν και εθελοντής, τουλάχιστον 50 χρόνια ήταν εθελοντής, ήταν και εποχικός. Είναι ο Κώστας ο Μπελάς, ο οποίος είναι ο ταμείας μας, ο οποίος εκείνος είναι από την περιοχή του Πλωμαριού. Η γραμματέας μας είναι νέο μέλος, είναι από την ομάδα του Πολυχνήτου, είναι η Χριστίνα Ιζούρου, η οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια και αυτή τη στιγμή γίνεται και εκείνη θελότη πρεσβέστης. Είναι ο Σελταμάρας ο Μπάβης, ο οποίος είναι υπεύθυνος υλικού, είναι από την ομάδα του Πολυχνήτου. Ο ηθός ταμείας είναι ο Παναγιώτης Αγγλέζος, ο οποίος είναι υπεύθυνος κλιμακίου που είπα και πριν. Από τα στελέχη που είναι πάρα πολλά χρόνια στο ΔΣ. Είναι βοηθός γραμματέας, είναι ο Μαθαίος Ανδρέας, ο οποίος και εκείνος είναι τα παλιά στελέχη του σωματείου μας, ο οποίος είναι γεωπόνος του Δήμου. Είναι ο Τσαμοράς, ο Παναγιώτης, το οποίο είναι ένα παιδί πολύ δραστήριο στην περιοχή της Γέρας και είναι η πρώτη φορά στην ομάδα μας, στο ΔΣ. Θέλω να μου πεις ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες που έχετε σαν εθελοντές προσβέστες. Κάθε χρόνο λοιπόν εκπαιδεύεται καινούρια μέλη, είτε ως θελοντές του πυροσβεστικού σώματος, είτε ως θελοντές της πολιτικής προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται ανάγκες σε εξοπλισμό και σε τομικό εξοπλισμό. Συν τις φθορές που έχουμε κατά διαστήματα. Για παράδειγμα, στη Φωτιά των Βατερών ήμασταν 6 μέρες, 6 νύχτες. Τα αυτοκίνητά μας λοιπόν είναι παλιά. Μετά τη φωτιά και λόγω της επιδείνωσης από την όλη αυτή τη δραστηριότητα, τα αυτοκίνητα επιδεινωθήκαν και δημιουργήσαν και προβλήματα. Τότε το αυτοκίνητο, ας πούμε, είχε πάει στην άκρη, δεν μπορούσε καν να κινηθεί. Χρειάζεται λοιπόν αντικατάσταση των οχημάτων σε όλο το νησί, γιατί τα περισσότερα είναι πάνω από 23 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν. Για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε? Το σωματείο μας αυτή τη στιγμή έχει 3. Πόσα θέλετε για να θεωρείτε? Αλλά δημιουργείται κυρίως ανάγκη. Ας πούμε, παράδειγμα, χρειάζεται αυτοκίνητο στον Πολυχνήτο. Υπάρχει σκέψη να δημιουργηθεί ομάδα Μόλυβος Πέτρα, να δημιουργηθεί ομάδα στο Μανταμάβο, το οποίο είχε ξεκινήσει και παλιότερα. Αγία Μαρίνα δεν έχει αυτοκίνητο. Λοιπόν, υπάρχουν ανάγκες που δεν έχουν σε διάφορα σημεία και αντικατάσταση των παλιών οχημάτων. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και τα κλιμάκια, το κλιμάκιο του Πλωμαρίου, υπάρχει το υποίδρυσης κλιμακίου στη Γέρα, που αυτά έχουν πάρει οχήματα από τον Δήμο, όμως και αυτά είναι παλιά. Είναι στα πιο πολλά, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια παρτίδα, είναι 23 χρονών. Πόσα κλιμάκια εθελοντών πυροσβεστών έχουμε? Επίσημα στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχει αυτή τη στιγμή του Πλωμαρίου το υποείδωση της Γέρας. Τα υπόλοιπα είναι ομάδες αναπεριοχή.
όπως είναι στη Μυτιλίνη, Αγία Μαρένα, Πολυχνήτο, Ερσό και τα άλλα που είπατε πως θέλουμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν οι κόσμοι που είναι σε διάφορες περιοχές, που μπαίνουν σε αυτές, εντάσσουν αυτές τις ομάδες και επιχειρησιακά είναι εκεί πέρα. Κόσμος δραστηριοποιείται, εκπαιδεύεται. Για παράδειγμα, εκπαιδευτική κόσμος τον Ιούνιο, πήρε πρεσβευτική ταυτότητα. Από τότε μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει τίποτα από την υπηρεσία. Ναι, θα έρθουν, όμως τα πολλά άτομα που πήραν ταυτότητα τον Ιούνιο, επιχειρησιακά βοηθήσανε στα βατερά. Αυτό σημαίνει λοιπόν εμείς έπρεπε να τους βοηθήσουμε με εξοπλισμό και τομικό εξοπλισμό για να μπορούν να βοηθήσουν επιχειρησιακά. Αλλιώς ήταν επικίνδυνο. Όσοι υπάγουν στο εμπορευτικό σώμα, σύμφωνα τον νόμο πρέπει να κάνουν 3-8 ώρες υπηρεσίες το μήνα, όλο τον χρόνο. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εθελοντές πυροσβέστες και να είναι οργανωμένα συγκροτημένοι? Θεωρώ ότι το δείξαμε στα βατερά. Κόσμος από όλα τα σημεία με εξοπλισμό, με γνώση, με εκπαίδευση, συμμετείχαν λοιπόν σε αυτή τη δραστηριότητα που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. 6 μέρες, 6 νύχτες. Νομίζω στη φωτιά φαίνεται το έργο μας. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, πρέπει να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση, να έρθει και καινούριος κόσμος, γιατί υπάρχει κόσμος που κάποια στιγμή λόγω συνδικών σταματάει ή αλλάζει και η τοποθεσία, δεν μπορεί να φύγει εκτός νησιού. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι σταματάνε και λόγω ηλικίας, γιατί υπάρχει το όριο των 55 χρονών. Άντε να πάνε μέχρι 60. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει να έρθει νέος κόσμος, να εκπαιδεύεται, να πιστοποιείται. Γι' αυτό λοιπόν τους λέμε ότι υπάρχουν οι δύο κατηγορίες εθελοντές πυροσβέστες, που είναι το εμπορευτικό σώμα, που είναι πιο μεγάλη υποχρέωση ότι πρέπει να κάνει τα 3-8 ώρα που σας είπα και πριν, κάθε μήνα, και οι εθελοντές πυροσβέστες της πολιτικής προστασίας, που είναι μια πιο χαλαρή κατάσταση. Απλώς καλείς όταν υπάρχει κάποιο θέμα και το καλοκαίρι, σαν την παιδική περίοδο που κάνουμε κάποιες βάρδιες. Εκεί πέρα δεν σε υποχρεώνει κανένας, αλλά έχεις τη γνώση, έχεις τον εξοπλισμό. Πρέπει να σου παραχωρήσει το κράτος ή εμείς παρεμβαίνουμε εκεί πέρα. Στην ουσία αυτό κάνουμε. Παρεμβαίνουμε εκεί που δεν μπορεί το κράτος. Και καλύπτουμε τα κοινά αυτά. Πόσα τέτοια κοινά υπάρχουν? Είναι πάρα πολλά. Yeah. Παρόλο που προσπαθούμε να καλύψουμε όσο μπορούμε, όπως και τρέξαμε και ένα πρόγραμμα Leader για εξοπλισμό, το ξεκινήσαμε το 18 και το ολοκληρώσαμε τέλος του 21. Ήταν μια δουλειά το οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί κόσμοι από το σωματείο μας και αυτό, παρόλο που είχαμε μια πρόληψη και για έναν αριθμό, ο αριθμός από τότε μέχρι τώρα δεν έχει καμία σχέση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, αλλά δυστυχώς προκύψανε και άλλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν φτάνουνε. Είχαμε και απόλυση στα βατερά, είχαμε τεράστια απόλυση στις σωλήνες. Παρόλο που είχαμε έναν αριθμό, πάθαμε μεγάλη ζημιά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση. Η μόνη βοήθεια προς το παρόν είναι από τους ιδιώτες που βοηθεί ο καθένας όσο μπορεί και όπως μπορεί, είτε με υλικά είτε με χρηματικό ποσό στο ταμείο μας, για να μπορούμε να καλύψουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή. Πέρα από τους ιδιώτες, ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς που μπορούν να σας ενισχύσουν? Αρμόδιοι φορείς αυτή τη στιγμή είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε εθελοντικά με την πυρόσβεση και ποιες στιγμές υπήρξαν πολύ έντονες κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς? Ασχολούμαι το 2010, πιστοποιήθηκα το 2014. Θεωρώ ότι κάθε συμβάν είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Γιατί είναι διαφορετικές συνθήκες, καταρχήν το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να φτάσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα σε ένα συμβάν. Να μπορείς να έχεις μια καλύτερη εικόνα το πώς θα αντιμετωπιστεί, να υπάρχουν οι αρμόδιοι που πρέπει πάντα να παίρνουμε εντολή από το πυροσβεστικό σώμα και εκεί πέρα είναι το να προσπαθήσεις να βοηθήσεις όσο μπορείς, με όποιο τρόπο μπορείς και όσο μπορείς. Γιατί δυστυχώς εργαζόμαστε κιόλας και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αφήσουμε και τη δουλειά μας και την προσωπική μας ζωή για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί θεωρώ ότι είναι τρόπο ζωής πλέον. Είσαι εθελοντής, είναι τρόπο ζωής. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Θεωρώ ότι αν είσαι εθελοντής, γενικά σαν εθελοντής, είναι θεωρώ πολύ σημαντικό. Και αν είσαι και εθελοντής του πυροσβεστικού σώματος, θεωρώ ότι είναι κάτι ανεξίτηλο. Το Σωματείο λοιπόν Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου ξεκίνησε το 2001, το οποίο είναι πιστοποιημένο στην Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Ξεκίνησαν βασικά από δύο σημεία.
από Μυτιλίνη και Πλωμάρη, πάντα μια φωτιά είναι που δημιουργεί μια ομάδα που ενεργοποιεί τον κόσμο. Από εδώ μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμο, έχει εκπαιδευτεί πάρα πολλοί κόσμο. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή δημιουργείται ακόμα μια καινούργια ομάδα στον Πολυχνίτο, που ενεργοποιήθηκε μετά τη φωτιά των Βατερών. Είναι γύρω στα 50 άτομα. Ξεκινήσαμε διάφορες εκπαιδεύσεις και δράσεις για να μπορούν να έχουν τον κόσμο ενεργοποιηθεί. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αυτή τη στιγμή έχει πάρει ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση να δώσουν ένα χώρο στο ισόγειο της κοινότητας του Πολυχνίτου. Λίγο πιο πέρα από εκεί είναι ένας χώρος ο οποίος να εμετελέσει κτίριο, το οποίο αυτό θα παραδοθεί στην ομάδα, αλλά θέλει δουλειά. Ταυτοχρόνως, σε έναν χρόνο που θα δοθούν τα καινούργια πυροσβεστικά οχήματα που περιμένει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, το ένα θα παραχωρηθεί στην ομάδα και ταυτοχρόνως δίνεται και ένα οικόπεδο, ένα χώρο γύρω σε ένα στρέμμα, απέναντι από το κτίριο αυτό που παραχωρήθηκε, τις ανάγκες του σωματείου και της ομάδας. Ταυτοχρόνως, φέτος είχαμε και ακόμα ένα κάτι καινούργιο. Ο Δήμος λοιπόν Μυτιλίνης μας παραχώρησε και ένα χώρο στην Αγία Μαρίνα, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα της Αγίας Μαρίνας που ξεκίνησε το 2016, πάλι από τη φωτιά του 2015 της Αγίας Μαρίνας. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε ζωντανά όλα τα σημεία και ταυτοχρόνως δημιουργούνται και καινούριες ομάδες. Δυστυχώς ή ευτυχώς και τα δύο μαζί καλύπτουμε πολλά κενά και του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας και δεν είναι διαφορετικά. Εκτός όμως από τη δράση σας σαν εθελοντής πυροσβέστης, προσφέρετε και στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας, παρόλο που δεν είσαστε μέλος σε αυτήν. Ναι, από το 2019, ο πρόεδρος Αγίας Μαρίνας, ο Σταθής Μερογιάννης, μου ανέθεσε να αναλάβω τον πολιτιστικό χώρο της Αγίας Μαρίνας στο καζίνο, έτσι είναι το όνομά του. Λοιπόν, με προσωπική εργασία φτιάχτηκε αυτός ο χώρος, αρχικά το 2020, τα εγγένεια γίνανε στις 8 Μαρτίου του 2020 και λίγες μέρες μετά, δυστυχώς, λόγω του COVID, σταματήσαν όλες οι ενέργειες. Ξεκινήσαμε πάλι. Με διάφορες δραστηριότητες βρισκόμαστε κάθε Πέμπτη στον χώρο οι γυναίκες της περιοχής και πήραμε το καφεδάκι μας. Θα σας κουβεντιάσουμε, θα ζητήσουμε θέματα, οτιδήποτε προβληματίζει τον καθέναν και επειδή και έχω και την ιδέα του θελοντή προσβέστη, κάνω και μια μικρή ενημέρωση σε ορισμένα πράγματα το οποίο τους αρέσουν κιόλας, γιατί είναι και θέμα πρόληψη και αντιμετώπιση κάποια πράγματα και μέσα στο σπίτι που γίνονται. Κάνουμε και διάφορες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει κάποιες κατασκευές για να τα δώσουμε στα μέλη που έρχονται εκεί πέρα. Ασχολούμαστε με την ανακύκλωση, ξεκίνησε μια χοροδία και στην πορεία θα γίνουν και καινούργια πράγματα. Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ήσασταν υποψήφια με τον κύριο Μαμάκο. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχετε μια έντονη δραστηριοποίηση. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις για τις επόμενες εκλογές? Με τον Μιχάλη τον Μαμάκο γνωριζόμαστε γύρω στα 30 χρόνια. Λοιπόν, ήμουν στο Πλωμάρι, ήμασταν συνάδελφοι και εγώ σε λογιστικό γραφείο δούλευα. Ταυτοχρόνως ήμουνα και στην μη είχε ορίσει μέλος στην τουριστική ανάπτυξη του Πλουμαρίου. Το αθλητικό μου λοιπόν κομμάτι ξεκίνησα πολύ παλιότερα, ο οποίο είχα ταυτοχρόνως και τουριστικό γραφείο στο Πλωμάρι. Έτσι, μαζί είχαμε εργαστεί για πολλά πράγματα τότε που είχαμε κάνει, όπως και στην δημιουργή της τα ρεγκάτα που είχαμε διοργανώσει, στις διάφορες εκδηλώσεις, στην προβολή του Πλουμαριού και του νησιού μας ταυτοχρόνως, το οποίο το ένα έφερε το άλλο. Τα αποτελέσματα ήταν ορατά και λόγω λοιπόν της σχέσης μας το 2019 ο Μιχάλης Μαμάκος μου πρότεινε να κατέβω υποψήφια. Φυσικά ήταν κάτι καινούριο, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά δεν είμαι πολιτικός. Δεν μπορώ να γίνω πολιτικός. Εγώ επιλέγω τους ανθρώπους σύμφωνα με το έργο τους. Γιατί θεωρώ ότι επειδή όλα τα χρόνια προσπαθώ για το νησί με όποιον τρόπο μπορώ, οποιαδήποτε θέση είμαι, και λόγω της εμπειρίας μου ότι έχω σωθεί με πολλά αντικείμενα και επαναλαμβάνω και με τον τουρισμό, το γραφείο μου ξεκίνησε το 1995 και ήταν για 20 χρόνια στο νησί, το οποίο κατέβαζε και τσάρτερ. Καταλαβαίνεις ότι όταν λοιπόν έχεις σωθεί με πολλά αντικείμενα και αγαπάς το νησί, ξέρεις λοιπόν τι είναι τα λάθη και τι μπορεί να διορθωθεί. Έτσι λοιπόν, με οποιαδήποτε ιδιότητα έχω,
προσπαθώ όσο γίνεται να βοηθήσω. Ακόμα και με μία συμβολή σε κάποιον. Αλλά επαναλαμβάνω, πολιτικός δεν είμαι. Ούτε μπορώ να γίνω. Είμαι λίγο ρομαντικιά. Και ίσως να παίζει ρόλο ότι έχω γεννηθεί στην Αυστραλία, δεν έχω γεννηθεί εδώ. Έχω μία διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη των πραγμάτων. Με λένε ότι ζω στο δικό μου κόσμο. Δεν πειράζει, και αυτό καλό είναι. Κακό δεν κάνω σε κανέναν. Μόνο καλό. Είμαι θετική. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα για το νησί μας, γιατί έχει όλες τις δυνατότητες. Όπου και να πάω εκτός νησιού και εκτός Ελλάδος, λέω πότε θα γυρίσω στο νησί μου. Θεωρώ ότι μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να γίνουν και περισσότερα. Όσο και για το φαγητό, για την ποιότητα ζωής στο νησί μας. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσπαθήσουμε να τα εκμεταλλευτούμε και να τα προωθήσουμε. Και εύχομαι να γίνεται και κάθε λίγο κλικάκι από όλο τον κόσμο που βλέπω ότι πάει διάθεση να γίνονται θετικά πράγματα. Εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι ότι παρόλο που δεν εκλεγήκατε, συνεχίζετε να προσφέρετε στην κοινωνία, που θεωρώ ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε πολιτικού. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας κάνει χαρούμενοι στη ζωή σας και σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε αυτό το έργο, γιατί αυτή η προσφορά από κάπου αντλεί δύναμη. Αντλεί δύναμη το ότι θέλουν να γίνονται καινούργια πράγματα, θέλει να ενεργοποιείται και ο κόσμος ώστε να ασχολείται, αλλά θέλει πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να παρασύρει τον κόσμο. Αυτή την ιδιότητα έχω, να παρασύρουν τον κόσμο, το να γίνεται κάτι καλό. Αυτό φυσικά εντάξει, μπορεί να το χαρτίσουν και να ότι έχει κάποιες βλέψεις, όχι. Έτσι έχω μάθει. Είναι τρόπο ζωής πολιτισμός, όπως έχω μάθει και το σπίτι μου. Και οι γονείς μου πάντα έτσι λειτουργούσαν, εθελοντικά. Πάντα βοηθούσαν. Δεν πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Πρέπει λίγο να χαλαρώσουμε όλοι μας. Μόνο έτσι λοιπόν και ευχαριστούμε αυτό που κάνουμε και υπάρχει και αποτέλεσμα. Γιατί το βασικότερο υπάρχει αποτέλεσμα. Εσάς αυτή την περίοδο τι σας δίνει η χαρά και η δύναμη? Η οικογένειά μου, ο εγγονός μου και οι φίλοι μου. Η δραστηριότητά σας δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους εθελοντές πυροσβέστες. Παράλληλα, εκπαιδεύεστε και σε άλλο επίπεδο. Θέλετε να μας πείτε ποιο είναι αυτό? Δεν σταματάω να μαθαίνω. Είμαι και φοιτήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Ταυτοχρόνως, κατά διαστήματα, έχω κάνει δραστηριότητες όπως είμαι ραδιοσυντέχνης. Αυτό για να μπορώ να έχω δικαίωμα να έχω χρήση ασημάτου. Παράλληλα, μέσω της περιφέρειας, εκπαιδευτήκαν τα μέλη του σωματείου μας σε χρήση drone. Και τα πτυχία αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί από το πρόγραμμα Leader έχουμε πάρει drone το οποίο θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και δεν σταματάμε. Η δική σας ευχή για το νέο έτος που έρχεται ποια είναι? Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο, θετική σκέψη, θετική ενέργεια και είμαστε εδώ να μας βοηθήσετε.